και αυτό. Βερίνια κέρδισε τις κόντρες και έβγαλε και μία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Τρέχει ο Ενρίκε, πρόλαβε την μπάλα, την άφησε να περάσει από μπροστά του. Επικίνδυνα εκεί ο Παπαγεωργίου. Μια κοντινή πάσα η εκτέλεση, Μπίσεσβαρ τη σέντρα. Μπάλα πέρασε, ευκαιρία για τον Κρέσπο, ο οποίος ζητάει πέναλτι. Έμοιαζε να είναι τέτοιο, τουλάχιστον με βάση τα όσα μπόρεσαν να διακρίνουν στην κανονική ροή του παιχνιδιού. Εκεί πήγε πάνω στον Μπουμάλ. Εδώ ξανά. Προφανώς υπάρχει τράβηγμα από τον Σταυρόπουλο. Ο οποίος δείτε απλώνει το χέρι του στη μέση του Κρέσπο, τον τραβάει και λίγο από τη φανέλα, τον ρίχνει κάτω. Εδώ είναι τελείως ξεκάθαρο. Ασφαλώς υπάρχει πέναλτι, το οποίο δεν δίνεται από τον Σκουλά. Δείτε με το δεξί χέρι ο στόπερ του Πανιωνίου. Νέα μήνυση στο πρόσωπό του. Λιμιός με τη μία εσέντρα για τον Σβιντέρσκι, έβαλε το πόδι του. Μπίσεσβαρ σε κενή εστία στα δίχτυα. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 32. Με την αναγκαστική αλλαγή του Λουτσέσκου να αποδεικνύεται χρυσή για την ώρα, μια που αυτό το γκολ του Μπίσεσβαρ είναι γκολ πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ, αν παραμείνει έτσι το σκορ. Με το εκτός έδρας γκολ που έχει πετύχει στη Νέα Σμύρνη, η ομάδα Θεσσαλονίκης παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Δεν ήταν στα αρχικά πλάνα του Λουτσέσκου. Τραυματίστηκε ο Πέλκας, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και η ποιότητα του Μπίσεσβαρ είναι αναμφισβήτητη. Δείτε εδώ από το έξυπνο γύρισμα του Λιμιού. Το λέω έξυπνο γιατί το έκανε με τη μία, δεν κοντρόλαρε, χωρίς να βλέπει, δεν πως περνάει η μπάλα. Δεν τη βρίσκει ο Σβιντέρσκι, απομάκρυνε ο Κότνικ. Και ήρθε ο Μπίσεσβαρ να στείλει την μπάλα επί της ουσίας σε κενή εστία στα δίχτυα για να κάνει το ΠΑΟΚ Πανιώνιος 1-0. Εννοείται πως πετάχτηκαν όλοι όρθιοι. Να δούμε, δούμε την προσπάθεια με τον Τσιλούλη με στην περιοχή. Το πλασέ του Τσιλούλη στα πόδια του Πασχαλάκη. Στο 33 ο Πανιώνιος κάνει μια τεράστια ευκαιρία για να φτάσει στην ισοφάριση. Δευτερόλεπτα μετά τον γκολ του ΠΑΟΚ. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Ντουρμισάη, έρχεται ο Κόρμπος με χώρο για το σουτ, το έκανε, έπεσε πάνω του ο Σάχοφ, γκολ για τον Πανιώνιο. Ο Ντουρμισάη το κάνει ξανά, σκοράρει ξανά, το έχει ξανακάνει στην Τούμπα. Στην... Δεν αλλάζει τρόπο εκτέλεσης ο ΠΑΟΚ, εκτέλεση του Μπίσεσβαρ, κεφαλιά έξω. Ευκαιρία με τον Σάχοφ, ο οποίος ο συνήθως σε τέτοιου είδους περιπτώσεις μπαίνει στην ύψος την μπάλα, δυσκολεύεται ο Σβιντέρσκι. Γιατί ο Ντομίνγκες είναι καλύτερος ψηλά εδώ. Μπάλα θα αναπηδήσει με στην περιοχή. Λάθος Σταυρόπουλου. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Πλάτη γυρισμένη έχει ο Σβιντέρσκι. Τα κατάφερε, γύρισε αλλά αδύναμα. Και πολλές φορές τον καλύπτει ο Λιμιός όταν ανεβαίνει ψηλά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Σβιντέρσκι με στην περιοχή. Το πλασέ. Η μπάλα έφυγε έξω. Κόρνερ. Τον άξονα και τον Ενδρίκε και τον πίσω δραπλάγια. Δεξιά και αριστερά. Βιερίνια η σέντρα στο πρώτο δοκάρι από μάκρυνο Σταυρόπουλο. Τουρμισάη έχασε την κεφαλιά από τον Σάχοφ μέσα στην περιοχή. Το σουτ διαγώνιο από τον Ενρίκε. Η μπάλα βρήκε στον Κότνικ και φύγε έξω. Μπίσεσβαρ. Μένει ο Σάχοφ μέσα στην περιοχή. Μπίσεσβαρ με το αριστερό. Η σέντρα για τον Σάχοφ. Προσπάθησε με μια επαφή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερη από τον Σβιντέρσκι. Ούτε τώρα. Διπλή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Παραμένει ο Μανθάτης δεξιά. Ο Κότσης αριστερά και η τριάδα των στόπερ του Πανιωνίου. Με τον Μπανανά, τον Ντομίνγκες και τον Σταυρόπουλο. Μπάλα πέρασε πάνω από όλους, κεφαλιά έξω από τον Αχκουμ. Στο 79, τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, δεν σημάδεψε κανένα. Εκτελεί ο Γιαννούλη στο ύψος του πέναλτι, μπάλα περνάει, κεφαλιά στα δίχτυα από τον Σβιντέρσκι. Ό,τι έκανε στο μάτς της Νέας Μύρνης, ο Πολωνός το κάνει και εδώ στην Τούμπα. Σκοράρει και πλέον έχουμε σκορ πρώτου αγώνα. Με τη διαφορά ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος προηγείται με 2-1. Νάτος ο Σβιντέρσκι, είπαμε είναι ένας φορ περιοχής, δεν αφήνει φάση που να μην είναι μέσα. Τις κυνηγάει όλες, συμμετέχει στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού και αυτή η επιμονή του μπροστά τον δικαιώνει εδώ ξανά. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει η άμυνα του Πανιωνίου στην εκτέλεση από τον... Για να δούμε εδώ την πάσα για τον Τσιλούλη, ο οποίος φεύγει απέναντι τον Πασχαλάκη, ανοίγει περισσότερο το κοντρόλ από όσο θα έπρεπε, δίνει ευκαιρία στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να του κλείσει το χώρο και να κάνει μια σωτήρια επέμβαση. Προς το κεφάλι για να τον δει. Ο Κόρμπος για τον Καμαρά. Κάτι του λέει ο Ντουρμισάη, συνεννοούνται. Πηγαίνει στο ένα εναντίον ενός ο Καμαρά με στην περιοχή. Θέλει να σουτάρει. Το έκανε, μπάλα κάτω τα πόδια του Πασχαλάκη στα δίχτυα. Στο 94 η αλλαγή του Μάτζιο Καμαρά είναι αυτός ο οποίος βάζει ένα πολύτιμο γκολ για τον Πανιώνιο. Καλό κοντρόλ του Καμαρά, φεύγει ο Ντουρμισάη. Κράτησε ο Καμαρά, έπεσε και κάνει φάουλ στη συνέχεια για κίτρινη κάρτα την οποία θα την δει. Πάνω στον Μίσιτς, ο οποίος μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, δέχτηκε αυτό το μαρκάρισμα.
Περβάλλον ζήλος εδώ από τον Καμαρά, ο οποίος δείτε πως πάει αντικανονικά αυτομαρκάρισμα για κόκκινη κάρτα στην κεφαλιά που έπιασε ο Ντουρμισάη. Ακπομ, το σούτ από τον Σβιντέρσκι, μπαλά έφυγε έξω. Και πάει για να καλύψει ο Μανιάτης. Μάτος, έχει χώρο, πολύ μάλιστα ο Βιερίνια. Σέντρα του Βιερίνια, μπαλά κόντρα, ρεκόρνερ. Ακόμη μια στατική φάση για τον ΠΑΟΚ. Στο 111. Ο χρόνος κυλάει και κυλάει υπέρ του Πανιωνίου. Στο πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Κανένα δεν έχει κερδίσει ο Πανιώνιος ακόμα. Το γέμισμα στην περιοχή από μάκρινο Μπανανά. Θα τα παίζει ο ΠΑΟΚ τώρα, Βιερίνια με στην περιοχή, το γύρισμα, ευκαιρία για να στείλει μπάλα στα δίχτυα, ο Ακπομ και θα το κάνει στο 114 και έχουμε μάτς. Ότι θα συνέβαινε νωρίτερα αν η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα από την κεφαλιά του Μάτος, συμβαίνει τώρα με τον γκολ του Ακπομ. Ακόμα μια αλλαγή που βρίσκει το δρόμο για τα δίχτυα απόψε. Δε και πάλι ο Βιερίνια που έβρισκε όλο και περισσότερους χώρους από την δεξιά πλευρά. Εδώ σέντραρε ο Ακπομ, έστω και με αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Οι κόντρες πάνω στον Κότνικ. Η μπάλα έφτασε με κάποιο τρόπο στον Ίγκασον. Σέντρα του Μάτος, ευκαιρία. Ο Κρέσπο πέφτει, έχει χώρο για να σουτάρει ο Μίσιτς. Ζητούν πέναλτι οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πέφτουν τώρα όλοι πάνω στον διαιτητή και δείχνει πέναλτι. Καταλογίζει πέναλτι. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, το σκέφτηκε λίγο ο Σκουλάς και δείχνει τη βούλα. Να πω, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά σε μια πολύ μεγάλη πρόκριση αν καταφέρει να ευστοχίσει από το σημείο του πέναλτι. Διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Πανιωνίου, όπως είναι φυσικό. Ακόμα μια δύσκολη φάση. Ο Μα... είναι έτοιμος απέναντι από τον Κότνικ στο 119. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ θα πάρει φόρα, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ έχει σκορ πρόκρισης. 4-2. Φέρνει τα πάνω κάτω η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά το 2-2 του Πανιωνίου που φάνηκε να του δίνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση για τα ημιτελικά. Ο ΠΑΟΚ άρχισε σιγά σιγά από το δοκάρι του Μάτος και μετά να ξυπνάει. Είχε μία ακόμα ευκαιρία με τον Μάτος. Ήρθε το γκολ του Ακπομ με πολύ μεγάλη δόση τύχης και συνέχεια ο καταληξισμός του πέναλτι στο χέρι του Μανφάτη.